Σταγόνα στον ωκεανό ήταν η υποτιθέμενη κάλυψη των κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ρεθύμνου με τους 15 αναπληρωτές καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους 28 δασκάλους και 18 νηπιαγωγούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να μην επαρκούν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών που αριθμούν εκατοντάδες. Το αποτέλεσμα, υποκατάληψη τελούν το πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Ρεθύμνου, όπως και το γυμνάσιο Ατσιποπούλου και το Λύκειο Περάματος. Πρέπει να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις πλέον. Για μένα η κατάσταση αυτή είναι αδικαιολόγητη. Δεν μπορώ να δεχθώ πως κάθε χρονιά θα ξεκινάμε με το εθιμοτυπικό των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία. Πραγματικά η κατάσταση νομίζω ότι είναι απελπιστική πλέον, διότι σήμερα, αν και περιμέναμε πολύ περισσότερες προσλήψεις, έχουμε μόνο 15 προσλήψεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλο το Ρέθυμνο, που αφορούν σε ειδικότητες όπως φιλολόγων, μαθηματικών, χημικών και βιολόγων. Και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε προσλήψεις 28 δασκάλων και 18 νηπιαγωγών. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι μπροστά σε όλο αυτό το δυσανάλογο αριθμό των 400 απώλειών που έχουμε στην εκπαίδευση, μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό, όπως είπατε και εσείς. Μια εβδομάδα προθεσμία δίνουν οι γονείς και οι μαθητές για την κάλυψη των κενών διαστόματος της Ματίνας Χατζάκη Βολτηράκη, Προέδρου της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ρεθύμνου, καθώς παραμένουν κλειστά ακόμη και σήμερα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του νομού. Εμείς οι γονείς από πλευράς μας θα κάνουμε υπομονή μία εβδομάδα ακόμα, διότι μπορεί η σχολική χρονιά να ξεκίνησε στις 11 Σεπτέμβρη, όμως ουσιαστικά για πάρα πολλούς μαθητές το Ρέθυμνο δεν έχει ξεκινήσει, καθώς κάποια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και δημοτικά παραμένουν κλειστά μέχρι και τώρα. Οπότε δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο για να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα γενά γίνεται και στη συνέχεια πολύ πιθανό να προβούμε σε κινητοποίησεις. Το πιο εξωφρενικό είναι ότι εκπαιδευτικά κενά υπάρχουν ακόμη και στην τρίτη λυκείου, οι μαθητές της οποίας θα κληθούν να διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις στα τέλη Μαΐου. Γι' αυτό και γονείς και μαθητές θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Προτεργάτες σε αυτές τις κινητοποιήσεις θα είμαστε οι γονείς και οι μαθητές, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά, θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και στην τρίτη λυκείου, που τόσο το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλες οι οικογένειες αυτή τη στιγμή, όσο και η έλλειψη καθηγητών, κάνει την κατάσταση ολοένα και πιο δύσκολη για τα παιδιά που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις στο τέλος Μαΐου. Οπότε νομίζω ότι αν κάποιος δικαιούται να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να διεκδικήσει για τα παιδιά του, είμαστε εμείς οι γονείς και φυσικά οι μαθητές.